Οι εξετάσεις πρώτη μέρα των Πανελληνίων για τα ΕΠΑΛ διεξήχθη σε πολύ ήρεμο τόνο, πολύ καλά τα παιδιά ήρθαν κανονικά. Είχαμε μια προσέλευση γύρω στο 73%. Το θέμα ήταν βατό, δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Τα παιδιά τα ακούω ενθουσιασμένα. Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία μέχρι το τέλος και αύριο των γενικών λυκείων που ξεκινούν και εκείνοι. Και πιστεύω να έχουμε τέλος καλά αποτελέσματα. Το θέμα λέγεται, που επέλεξε η Επιτροπή, λέγεται «Παρενέσεις ενός πατέρα του καιρού μας». Είναι ένα κείμενο από τον Θεοτοκά, «Στοχασμοί και θέσεις» λέγεται το βιβλίο. Εντάξει, δεν νομίζω να αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα, ούτε και ιδιαίτερες απορίες κατατέθησαν. Καλά πήγαν. Τι ώρα ξεκίνησε η διαδικασία εδώ? Η διαδικασία ξεκίνησε γύρω στις 9 παρα 10 και τα παιδιά ακόμα τώρα αρχίζουν και βγαίνουν. Του είπε κανείς ότι είναι χιώτης ο συγγραφέας? Βεβαίως. Του δικού μας, έτσι το λέγαμε. Μάλιστα. Ωραία. Και συνεχίζεται πότε το επόμενο μάθημα? Το επόμενο μάθημα θα είναι μεθαύριο με τα μαθηματικά. Είναι γενικής παιδείας και μετά θα αρχίσουν εδώ στο ΕΠΑΛ τις κατευθύνσεις. Δύο μαθήματα για να δημιουργήσουμε. Τι περιμένατε, τι περιμένατε? Μεταναστευτικό, αποκρατισμός, ήταν σχεδόν κοντά από όλα αυτά. Ας πούμε, προχτές ήταν μέρα περιβάλλοντος, περιμέναμε κάτι τέτοια. Και ξέρω εγώ, μπήκε χάσμα γενναιών, εντάξει. Είναι κάτι που το βιώνει δηλαδή και κάτι που δεν έχει διαβάσει από την καθημερινότητα. Δεν μου το ξέρω ότι το συγγραφέα. Εγώ πάντως τον ήξερα, είχαμε κάνει κάποια κείμενα. Ξέρετε πως είναι χιώτης? Βασικά η μαμά μου έχει το επίθετο, όταν το έχει αλλάξει βέβαια γιατί είναι από το Πυργή και άλλαξε στην πορεία, αλλά το είχε, ναι. Άρα το ξέρεις ότι είναι από το Πυργούς αυτό. Τώρα τι περιμένετε από εδώ και πέρα, πότε τελειώνετε και ποιες είναι οι φιλοδοξίες και οι στόχοι σας? Ελπίζουμε να το πήγαμε καλά, γιατί εντάξει και η κατάσταση δεν είναι καλή και περιμένουμε να είναι καλό το αποτέλεσμα για μας, να περάσουμε εκεί που θέλουμε. Τι θέλετε, πού θέλετε να περάσετε? Εγώ πήγα οικονομικό, αλλά άλλαξα τελείως την πορεία. Θέλω να πω πλειάρχος στις συνούσες. Τελείως διαφορετικό. Εγώ τα ίδια, είμαι και εγώ οικονομικό τομέα, αλλά εντάξει, μ' άρεσε από την αρχή, ας πούμε, κάτι με ναυτιλία να ασχοληθώ. Είχα σκεφτεί για μηχανική στην αρχή, αλλά ήταν πολύ δύσκολη σχολή για κορίτσι. Και εγώ τελικά θα πάω ηνούσινη για πλειάρχον. Έτσι και οι δύο θα πάτε πλειάρχον. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.